Καταρχήν, θέλω εκ μέρους της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας να σας ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, για την εδώ προσέλευσή σας, η οποία πραγματικά ίσως είναι καινοφανή για μια τέτοια εκδήλωση, μια τέτοια press conference. Αντικείμενο της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι αυτό που πρόκειται να διεξαχθεί και να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες στην πόλη σας. Δηλαδή στις 17 και 18 Μάη, στο κολυμβητήριο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Λαμίας, που βρίσκεται μέσα στα ΤΕΗ. Και η διοργάνωση που θα γίνει είναι το Final Four του κυπέλου υδατοσφαίρισης ανδρών του 2013. Απλώς θέλω να πω ότι είναι το 13ο Final Four που διεξάγεται. Ευελπιστώ ότι να μην είναι κανένας προληπτικός και το 13ο Final Four το θεωρήσει ότι θα είναι γουρίκο. Εγώ πιστεύω, επειδή δεν είμαι προληπτικός, ότι θα είναι το πιο επιτυχημένο Final Four. Συμμετέχουν 4 ομάδες, εκ των οποίων οι 2 είναι κορυφαίες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη, Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός. Το Αργοστόλι που είναι μια καινούργια ομάδα, αλλά που πραγματικά ναυτικός όμιλος Αργοστολίου στο φετινό πρωτάθλημα έκανε μια εμφάνιση που εντυπωσίασε τους πάντες, τέλειωσε 4ο στην τελική κατάταξη και έπαιξε και στα play-off. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του Final Four συμμετέχει μια ομάδα που δεν είναι της Α1 εθνικής κατηγορίας, είναι της Α2, εθνικής κατηγορίας, και αυτό είναι το τοπικό σωματείο της Ουνηρέας. Αυτό το γεγονός αλλάζει την πορεία του υγρού στίβου στην πόλη μας και με την αξιοποίηση της πισίνας του ΤΕΗ μπορούμε πλέον να δώσουμε νέες προοπτικές στην ανάπτυξή του, μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες μας, αλλά κυρίως μπορούμε να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στους κατοίκους και ειδικότερα στους νέους αυτής της πόλης. Η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι 2 πολύ σημαντικές μέρες για τον υγρό στίβο της περιοχής μας. Ο υγρός στίβος, ο οποίος εκπροσωπείται επάξια από την ομάδα του Νηρέα που λαμβάνει μέρος σε αυτό το τουρνουά, σε αυτό το Final Four, και βέβαια και από τους άλλους συλλόγους της περιοχής μας, στους οποίους σε όλους ως Δήμος θα είμαστε στο πλευρό τους. Η άδεια πισίνα του ΤΕΗ είναι ένα παράδειγμα του πώς λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών πηγαίνουν στο βρόντο. Αυτό είναι το παράδειγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα. Εδόθησαν από την ελληνική πολιτεία χρήματα για κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Και ερχόμαστε τώρα 3 φορές να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Και να το λειτουργήσουμε όχι προς όφελος των 4 ομάδων που θα παίξουν μόνο εδώ πέρα από όλο, προς όφελος της υδατοσφαίρισης γενικά, προς όφελος της πόλης, προς όφελος Λαμία. Είναι η πρωτεύουσα της Θεράς Ελλάδος. Χιλιομετρικά είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Κι όμως ήμασταν απόντες από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και δεν είχαμε πισίνα τόσα χρόνια. Και υπήρχε λοιπόν μια άδεια πισίνα η οποία καθόταν. Και αυτό το ενεργοποιήσαμε. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Καρκάνης που ήταν στις συζητήσεις πριν τον κύριο Αναστασίου και εμείς. Αυτό κάναμε. Και αυτό είναι καλά νέα για την πόλη, είναι καλά νέα για τον κόσμο. Με όποιες δυσκολίες, με όποια προβλήματα, με όποιους προβληματισμούς. Αλλά τελικά πήγε καλά. Και τα πράγματα, αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα, θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά όσο υπάρχει συνέργεια των τοπικών φορέων. Θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Και θα πηγαίνουν πάντοτε καλά. Τέλος, επειδή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν, εγώ θέλω να δώσω μία διαβεβαίωση. Ότι όσο αφορά τουλάχιστον την πλευρά μας, αλλά βλέπω και την πολιτική βούληση και των υπολείπων φορέων, οι διοργανώσεις οι οποίες θα στηρίζουν είτε το μαζικό είτε τον επαγγελματικό αθλητισμό και οι οποίες θα είναι προς προβολή της πόλης και της περιφέρειας και άρα προς όφελος των συμπολιτών μας, θα συνεχίζουμε να τις στηρίζουμε.
Αυτό είναι μια διαβεβαίωση. Και θέλω να πω και κάτι για τον Ηρέα και για τα παιδιά του Ηρέα. Στα παιδιά του Ηρέα υπάρχει το πρόσωπο παραγόντων ερασιτεχνών, αθλητών και αθλητών, οι οποίοι στηρίζουν την υδατοσφαίριση στην περιφέρειά μας και στην πόλη μας. Στο πρόσωπό τους. Αυτή είναι η εκπροσώπηση, αυτό που βλέπετε εδώ από πίσω τώρα. Ότι υπάρχουν 4 ομάδες. Και παρόλο που ξέρετε, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, παρόλο που ξέρετε ότι τα φιλάθλα μου αισθήματα είναι γνωστά, θα είμαστε φανατικά όλοι με τον Ηρέα για να κάνει την έκπληξη και να σηκώσει την κούπα. Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ηρέα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι σήμερα, επειδή έχω την άποψη και πιστεύω να εκφράζω και την άποψη και των συναδέλφων μου στο ΤΕΗ, όταν έχουμε κάτι, δεν είναι για δική μας χρήση ή ιδιοκτησιακού τύπου, ένας χώρος, ένα εργαστήριο, μια πισίνα, είναι για να την διαθέτουμε στον περίγυρο, στην πόλη μας, στην περιφέρεια και να διαχέονται όλα ό,τι έχουμε εκεί πέρα, από γνώσεις μέχρι και την πισίνα, στον χώρο τον ευρύτερο. Αυτό λοιπόν έτυχε να ενεργοποιηθεί, να γίνει σήμερα, με την ευκαιρία που, όπως είπαν και οι συνομιλητές μου εδώ, διοργανώνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, τουρνουά, για ένα Final Four που λέμε, έτσι, για την πόλη μας, με ένα άθλημα μάλιστα που προσωπικά, αν με πρέπει να το πω, το θεωρώ από τα εξαιρετικότερα, αν όχι το καλύτερο από όλα τα αθλήματα που υπάρχουν, και το οποίο νομίζω θα δώσει μια χαρά και μια, έτσι, ευρύτητα, θα έλεγα, και αθλητική αλλά και πνευματική σκέψη, γιατί όλα αυτά κάπου πάνε μαζί. Και εύχομαι να είναι στη συνέχεια, η συνέχεια να είναι τέτοια που να μην σταματήσει εδώ, να είναι ένας ενθουσιασμός που για σήμερα και τελειώσαμε, φτιάξαμε αυτό, έτσι, αλλά να έχει μια συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν είμαστε χώρος, ας πούμε, που να έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό που είχαμε το διαθέσαμε. Δεν ήμασταν και έτοιμοι να γίνει, αλλά με τις προσπάθειες όλων των φορέων, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μου, έγινε αυτό το οποίο έγινε και πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια και εύχομαι και στην ομάδα μας εδώ στη Λαμία, στον Ηρέα, να μπορέσει να είναι αυτός ο τελικός νικητής, αλλά και έτσι να μην είναι τα πράγματα, θα μας μείνει μια πάρα πολύ ευχάριστη ανάμνηση και μια καλή συνέχεια. Σαν Ηρέας έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί είμαστε η πρώτη ομάδα που συμμετέχουμε από την Α2 για πρώτη φορά στην ιστορία του Final Four. Θέλουμε αυτή να επαναληφθεί και του χρόνου, εάν πρώτα ο Θεός η ομάδα βρίσκεται του χρόνου στην Α1, που είναι ο μεγάλος στόχος για την ομάδα μας. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το Final Four σαν μια μεγάλη γιορτή. Γιορτή για την ίδια την πόλη, γιορτή για την υδατοσφαίριση, γιατί για όλα αυτά τα παιδιά που τόσο καιρό κολυμπάνε σε μια 25άρα πισίνα και για πρώτη φορά θα δούνε στα μάτια τους μια 50άρα πισίνα. Ο Ηρέας θα προσπαθήσει σε αυτό το Final Four να κάνει ό,τι το δυνατόν καλύτερο, να παίξει όσο το δυνατόν καλύτερο ένα ωραίο πόλο, να χαρούν πρώτον και πρώτον όλα αυτά τα παιδιά που θα έρθουν και οι Λαμιώτες στην κερκίδα. Είναι για πρώτη φορά θα μπορέσει κόσμος να δει τον Ηρέα να αγωνίζεται μέσα στην ίδια την πόλη. Έχουμε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα όσο ανεβαίναμε κατηγορίες. Το ένα στο Ρέθινο, το άλλο και 2 στην Αθήνα. Κανένα μες στην πόλη μας. Φτάνει πια η στιγμή να αγωνιστεί ο Ηρέας στα ίδια τα πάτρια εδάφη. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που νιώθω σαν πρόεδρος πια του Ηρέα. Και θέλω να πω ότι ακόμα ήταν μεγάλη και ο υπουργός, που είναι ο συντοπίσμος κ. Σαϊκούρας, αλλά και ο κύριος Ιωαννίδης, κάναν πράξη για πρώτη φορά τα λόγια τους. Δεν ήταν λόγια στον αέρα, ήταν αληθινά και καταφέραμε να ανοίξουμε αυτή την πισίνα. Η πισίνα δεν ανοίγει ούτε για το Final Four, ούτε μόνο για τον Ηρέα. Ανοίγει για όλα αυτά τα παιδιά που κολυμπάνε στην υπάρχουσα δημοτική πισίνα. Από εκεί και πέρα, είπα ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για αυτούς τους αγώνες. Και θέλουμε στο τέλος, το Σάββατο, να τελειώσει ο τελικός, το Final Four, το 14ο που θα γίνει στη Λαμία, να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα Final Four.